αποκαλύπτει η Μαρία Σολομού στον Στέφανο Κωνσταντινίδη, διότι υπήρξε πάρα πολύ θόρυβος μετά το podcast που έκανε που μίλησε για την απιστία. Παρακαλώ. Όλες τις σχέσεις τις έχεις χαιρετώσει. Ναι. Το να βγει να πει μια γυναίκα, και ειδικά η Μαρία Σολομού, ότι δεν έχω πρόβλημα με την απιστία, έχω γνωρίσει, συγχωρώ, κάνω, υπάρχω σε σχέσεις, έχω απιστήσει, όλα μαζί μας βομβάρδισες. Δεν είναι μυστικό ότι το έχω πει ότι με έχουν απατήσει όλες μου οι σχέσεις, τους έχω απατήσει κι εγώ. Και απλά είπα ότι τους έχω απατήσει γιατί ακριβώς με έχουν απατήσει, δηλαδή... Από κόντρα. Ήτανε, ναι, και κοίταξε να δεις, μέχρι τα 30-30 κάτι, όχι νωρίτερα, εκδικιόμουν κιόλας, ήμουνα πολύ αυτή. Τη συγχωρώ την απιστία γιατί καταλαβαίνω ακριβώς αυτό, ότι είπα να πει ότι δεν σήμαινε τίποτα. Κάποια στιγμή το αποδέχεσαι, κάποιες απιστίες είναι, κάποιες προδοσίες είναι σοβαρές, κάποιες άλλες ξεπερνιούνται. Η ιστορία έχει δείξει ότι αρκετές φορές η απιστία μπορεί να βοηθήσει και ένα ζευγάρι. Στο να τα ξεκαθαρίσουν. Ξεκαθαρίσουν, αναζωπυρώνεται, δημιουργούνται πάθη, εντάσεις. Θα ξυπνήσεις. Μπορεί να ξυπνήσει κάτι και να λέω κάτσε. Γιατί κοιμόμουν, γιατί είχα τον άλλο δεδομένο. Έλα, απάντησε. Είσαι κορίτσαρος καταρχήν. Και αν είχαμε σχέση και αν όχι και τα λοιπά, είναι δικό μας πρόβλημα. Όλη αυτή η παραφιλολογία, να το πω ευθέως, με τον Μέντε Φουέρτε και όλα αυτά, εδώ και καιρό, τι συμβαίνει με τη Σολομού, είναι κάτι που δεν έχει βγει κανένας να πει, παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, εμείς είμαστε κολυτάρια. Είσαι σχεσάκια, είναι η ερώτηση. Δεν είμαι σχεσάκια, θα σου απαντήσω και στα δύο. Δεν είμαι σχεσάκια. Οι σχέσεις θεωρώ στη ζωή προκύπτουν. Η μενταλιτέ μου είναι single πάντα και μέσα σε μια σχέση θέλω την ελευθερία μου πάρα πολύ. Τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν ήθελα να απασχολώ με τα προσωπικά μου και τα κράταγα πολύ προσωπικά μου. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρόκειται να κλειδωθώ μες στο σπίτι. Δεν είμαι τρελή. Και αν βγω και οποιοδήποτε με δει έξω, δεν θα πω δεν είναι αυτό που νομίζετε, αλλά μπορεί να μην είναι και αυτό που νομίζετε. Όλα έχει να κάνει πώς τα βλέπεις και επίσης να σου πω και κάτι, δεν αφορά κανέναν τι κάνω. Το γεγονός ότι στη ζωή σου υπάρχουν αυτοί που λέμε διάσημοι, είναι τυχαίο. Έτυχε να έχω κάποιες σχέσεις που τις ξέρετε, δύο. Επώνυμες. Yeah. Τελεία, έτυχε. Το Μουζουράκι και το Μέντε Φουέρτε, αυτές. Οι υπόλοιπες ήταν εμείναν εκτός. Ο Μουζουράκης και ο Μάριος Αθανασίου. Έχω και ένα παιδί. Και το μπερδεύουν πάρα πολύ. Νομίζουν ότι έχω παντρευτεί. Δεν έχω παντρευτεί ποτέ μου. Ποτέ με τον Μάριο. Όχι. Σχέση είχαμε και με τον Μάριο. Και βρισκόμασταν που και που, αφού πλέον είχε παραδεχτεί ότι είχε σχέση. Το ξέρω ότι μανήθηκε και ότι μπαίνω σε ένα ζευγάρι, όμως την έκανα αφού είχε περάσει ο καιρός και είχα δεθεί. Είσαι μία θεία που δίνει στη νέα γενιά. Με λένε μαμά, συμβουλές. Με λένε οι κολλητοί που δεν έχουν, αλλά τα παιδιά, γιατί μου στέλνουν και πολύ πιτσιρίκια, 15, 16, 17, σαν άλλη μαμά να μας πεις και τρελαίνομαι, χαίρομαι τόσο πολύ, είναι πραγματικά κάτι που δεν πίστευα ότι θα πάρω τόσο αγάπη. Αγάπη, σοβαρή αγάπη.